Το φως της ημέρας αποκάλυψε τη γύμνια του ανθρώπου μπροστά στα στοιχεία της φύσης. Το οδόστρωμα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι έχει καταστραφεί. Κάτοικος της περιοχής πραγματοποίησε λήψεις με το κινητό του τηλέφωνο. Το βόρειο Ρέθυμνο αποκόπηκε από τον κεντρικό οδικό άξονα για το νότιο Ρέθυμνο, τη Μεσαρά και τα Σφακιά. Η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου έχει κατακαιρματιστεί. Μόνο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτιμάται ότι 300 χιλιόμετρα έχουν καταστραφεί. Από το πρωί χωματουργικά μηχανήματα καθαρίζουν την Ιρλανδική διάβαση ανάμεσα σε Σταυρωμένο και Σφακάκι και τεχνικά κλιμάκια αποτιμούν την καταστροφή στο γεφύρι που υποχώρησε σε ένα τμήμα του. Κάποιες δεκάδες εκατομμύρια θα χρειαστούν και εδώ. Θα κηρυχθούν οι Δήμοι και η Περιφερειακή Ενότητα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχουμε πάρα πολλές κατολιστήσεις, έχουμε πάρα πολλά φερτά υλικά, θα καθαρίσουμε πρώτα. Και μετά θα εκτιμήσουμε ακριβώς το μέγεθος των ζημιών. Δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ θα χρειαστούν για την αποκατάσταση των καταστροφών από την Ινδοχώρα με τους κατεστραμμένους δρόμους μέχρι τα παιδινά που πνίγηκαν στη λάσπη. Όλη νύχτα η πυροσβεστική αντλούσε ύδατα από σπίτια στον Πλατανιά και βοηθούσε κατοίκους να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους όπου είχαν αποκλειστεί από τα φερτά υλικά. Και να ασκηθούν οι πρέπουσες ποινικές διώξεις. Νησάφι πια. Ελαβιστάν. Ένα αυτοκίνητο μόνο χωρίς οδηγό το πήρε ο Αρκαδιώτης ποταμός και το πήγε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα εκτός από σπίτια τα οποία πλημμύρισαν και καταφέραμε την πυροσβεστική και απεγκλωβίσαμε ένα δημότη. Για όπως ξεχύζει ο ποταμός και πήρε το χωράφι, τη συνέχεια είναι να γίνει μια άμεση αποκατάσταση και για τη γέφυρα και ένα άμεσο τοιχείο παράπλευρο στο ποταμό, στο ιδιοκτησίας μου, για να μην έχουμε τα ίδια ξανά πάλι αποτελέσματα. Ολόκληρη πόλη του Ρεθύμνου και τα περίχωρα, ενώ πνίγηκαν από το νερό, είχαν για ώρες διακοπή στην υδροδότηση, αφού η μανία του Πετρέ ποταμού κατέστρεψε τον βασικό αγωγό ίδρυυσης από Αργυρούπολη. Το Ρεθύμνο έχει μείνει χωρίς νερό. Η ΔΕΙΑΡΗ έχει πάει επιτόπου και στα δύο σημεία. Πιστεύουμε σε μια γρήγορη αποκατάσταση. Δεν είμαστε όμως στη θέση να πούμε ακριβώς πότε. Ζητάμε συμπαράσταση από τους συμπολίτες μας, λίγο κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Ευτυχώς δεν έχει σκοτωθεί άνθρωπος. Οι κάτοικοι ζητούν στήριξη και απαντήσεις γιατί πνίγηκε ο Πλατανιάς και πώς θα σχεδιαστεί ολοκληρωμένη παρέμβαση προτού να είναι αργά. Ειδικός της χαρτογραφικής υπηρεσίας του στρατού να έρθει εδώ να τα υποδείξει, να δούμε αν είναι μπαζωμένα και ποιος τα μπάζωσε.